Μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, η Κυπριακή πολιτεία αποχαιρέτησε τα 6 παλικάρια από την Ελλάδα που έπεσαν στα πεδία των μαχών κατά την τουρκική εισβολή το 1974. Πρόκειται για 4 πεσόντες και 2 αγνοούμενους, τα στόχα των οποίων εντοπίστηκαν, ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν προκειμένου να ταφούν με τις δέουσες τιμές. 2 από αυτούς επέβαιναν στο αεροσκάφος Νοράτλας, το οποίο καταρρίφθηκε τον Ιούλιο του 1974 από φίλη Απειρά. Πρόκειται για τον αντιστράτηγο Γεώργιο Παπαλαμπρίδη, ο οποίος υπηρετούσε το 1974 στην Εθνική Φρουρά με το βαθμό του υπολοχαγού. Το συνταγματάρχη μηχανικού Κωνσταντίνο Κούλιο, ο οποίος υπηρετούσε στην ΕΛΔΙΚ το 1974 με το βαθμό του αθυπασπιστή. Τον έφεδρο αθυπασπιστή πεζικού Παύλο Παυλούδη, ο οποίος το 1974 είχε το βαθμό του λοχεία και υπηρετούσε στην ΕΛΔΙΚ. Τον έφεδρο αθυπασπιστή πεζικού Βασίλειο Παναγιώτου, ο οποίος το 1974 υπηρετούσε ως στρατιώτης στην ΕΛΔΙΚ. Τον έφεδρο αθυπασπιστή καταδρομών Κωνσταντίνο Κατέρο, καταδρομέας που επέβαινε στο αεροπλάνο Νοράτλας και τα οστό εντοπίστηκαν στη Λακατάμια, και τον έφεδρο αθυπασπιστή καταδρομών Κωνσταντίνο Ηλία, καταδρομέας που επέβαινε στο αεροπλάνο Νοράτλας και τα οστό εντοπίστηκαν στη Λακατάμια. Τα λείψανα παραδόθηκαν το πρωί σε επίσημη τελετή στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφία στο Στρόβολο, παρουσία συγγενών των ηρών και εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Κύπρου και της Ελλάδας. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Αρχηγός Εθνικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς. Η ταφή των νεκρών και μάλιστα των πολεμιστών δεν αποτελεί για μας τους Έλληνες μια απλή υποχρέωση, μια τυπική διαδικασία τακτοποίησης των σωρών. Αποτελεί εσωτερική ανάγκη, θρησκευτική υποχρέωση, εθνική επιταγή, υπέρτατο καθήκον και ιερό κανόνα, προερχόμενο από τα βάθη της ελληνικής ιστορικής διαδρομής. Την Κυπριακή κυβέρνηση εκπροσώπησαν Υπουργοί Άμυνας και Συγκοινωνιών και ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε στην ομιλία του ότι υπάρχουν ακόμη 814 αγνοούμενοι, από τους οποίους 47 Ελλαδίτες. Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ολόκληρου του ελληνισμού της Κύπρου, μαζί με τη μεγάλη ευγνωμοσύνη και την βαθιά μας εκτίμηση, στέλνουμε ειδικά προς τις οικογένειες των Ελλαδιτών αγνοωμένων μήνυμα συμπαράστασης στο μαρτύριο που βιώνουν και τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε. Τα λείψανα μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου τελέστηκε τρισάγιο και με αεροσκάφος ΣΕΚΑ των 30 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή.